Κυρίες και κύριοι, συζητάμε σήμερα το καθιερωμένο πλέον νομοσχέδιο Σκούπα που έρχεται στο τέλος του χρόνου, με το οποίο ρυθμίζονται εκκρεμότητες από προηγούμενο νομοθετικό έργο, δίνονται παρατάσεις τελευταίας στιγμής, με τροπολογίες στο και 5, ούτε καν στο παραπέντε, διευθετούνται κυρίως με πρόχειρο τρόπο σοβαρά κατά τα άλλα ζητήματα. Αφορά 13 υπουργεία με διατάξεις όλων των ειδών. Βέβαια, αν και αφορά μια τεράστια γκάμα θεμάτων, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο άξονα για να τοποθετηθούμε, πάνω στον οποίο μπορούμε να τοποθετηθούμε, ωστόσο θεωρούμε ότι υπάρχει μια γραμμή που ενώνει όλα αυτά τα θέματα της διατάξης. Και αυτή η γραμμή είναι η στρατηγική σας αντίληψη για την ανάπτυξη, όπως εξάλλου περιγράφει και το ίδιο το νομοσχέδιο στον τίτλο του. Μια γραμμή, μια αντίληψη, στο δρόμο της οποίας συναντιέστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και με το ΠΑΣΟ και με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως φάνηκε και στη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Μια γραμμή που ενώνει και όλους εσάς, ανεξάρτητα από κάποιες διαφοροποιήσεις, που όμως δεν αλλάζουν επί της ουσίας τον βασικό άξονα αυτού του κοινού σας δρόμου. Είναι ο δρόμος της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων, που είναι ειδικές και συγκεκριμένες για τη χώρα, των δεσμεύσεων και των προαπαιτούμενων για την εκταμείευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, την πρόθεση της πράσινης ψηφιακής μετάβασης, την υλοποίηση γενικότερα των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κατευθύνσεων του ΟΣΑ, των κατευθύνσεων του ΝΑΤΟ, μάλιστα σε πολεμικές συνθήκες. Που φυσικά αποτελούν και πολύ συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές των καπιταλιστών της χώρας, οι οποίες μάλιστα εξειδικεύονται από τους δικούς τους, από τις δικές του οργανώσεις, από τις δικές τους οργανώσεις, όπως ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, εκεί που μόλις προχθές τόσο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όσο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανανέωσαν τους όρκους πίστης τους, μας κάναν και μάθημα για την οικονομία. Και το παράδειγμα της ΛΑΡΚΟ, μιας και το φέρατε και σαν τροπολογία στο παρόν νομοσχέδιο, είναι χαρακτηριστικό για όλα αυτά. Βέβαια, όπως ξέρει όλη η Ελλάδα, το ΚΚΕ είναι μαζί με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Στέκεται δίπλα τους, στηρίζει με όλους τους τρόπους τον τετράχρονο ηρωικό αγώνα που διεξάγουν οι ίδιοι και ο λαός στις περιοχές γύρω από αυτήν. Οι εργαζόμενοι θέλουν δουλειά, καμίνια, μηχανές να ανάψουν ξανά και εσείς φέρνετε τροπολογίες της ντροπής, της εξαθλίωσης της ομοιρίας. Δεν λέτε πότε θα συντηρηθεί και θα επαναλειτουργήσει η ΛΑΡΚΟ, ενώ οι τιμές του νικελίου είναι σταθεροποιημένες στα ύψη. Απολύσατε τους εργαζόμενους τον Αύγουστο του 2022, σταματήσατε την παραγωγή και από τότε τους έχετε στην ανασφάλεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Μάλιστα, δίνετε και μαθήματα κατακρεούργησης εργατικών δικαιωμάτων στους επιχειρηματικούς ομίλους. Βάζετε όρους όπως οι συμβάσεις δεν μπορούν να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου, πλαφόν αποζημίωσης μέχρι 100.000 ευρώ στους συγγενείς των θυμάτων, ανεξάρτητα με το τι θα αποφασίσουν τα δικαστήρια. Τόσο κοστολογείτε τη ζωή των εργαζόμενων. Κλέψατε τις αποζημιώσεις, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα δώρα εορτών, το επίδομα αδείας, κόψατε τους μισθούς, ρίξατε κανόνι, καταστρέψατε αυτοαπασχολούμενους και προμηθευτές, έχουν χαθεί 700 θέσεις εργασίας άμεσα και εκατοντάδες έμεσα τα τελευταία 4 χρόνια γύρω και στη ΛΑΡΚΟ. Και συνεχίζετε το καταστροφικό σχέδιο για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα των περιοχών που δραστηριοποιείται η ΛΑΡΚΟ κατ' εντολή των επιχειρηματικών συμφερόντων. Χαρίσατε με 6 ευρώ το στρέμμα το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής σιδηρονικελίου, τα μοναδικά μεταλλεύματα νικελίου και κοβαλτίου στην Ευρώπη και παράλληλα αναφέρεστε σε προγράμματα ανεργίας για τους εργαζόμενους που έχουν αναδείξει με την τεχνογνωσία τους τις δυνατότητες της ΛΑΡΚΟ. Σε μια επιχείρηση που οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα βάλουν δισεκατομμύρια ευρώ στις τσέπες τους, εσείς αυτή την πετάτε σαν στημένη λεμονόκουπα και μαζί με αυτή και όσους έχουν δώσει τη ζωή τους για τη ΛΑΡΚΟ. Αυτή είναι η ανάπτυξή σας. Αυτή είναι η καπιταλιστική οικονομία που στηρίζεται με νύχια και με δόντια. Αρνείστε μέχρι και να απαντήσετε σε ερωτήματα κυριολεκτικά ζωής και θανάτου για τόσες και τόσες οικογένειες. Τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες? Τι θα γίνει με την περιοχή που η ανεργία θα μεγαλώσει, θα θεριέψει κατά χιλιάδες? Τι θα κάνετε με τα ιατρεία της ΛΑΡΚΟ που εξυπηρετούν χιλιάδες κατοίκους στην περιοχή? Πώς θα διασφαλίσετε την παραμονή των εργαζομένων στις βάρδιες και στα πόστα τους μέχρι ο νέος ιδιοκτήτης να διαπραγματευτεί μαζί τους? Θα τους καταβάλλετε οικονομική ενίσχυση εν ώψη των εορτών για να πάρουν μια ανάσα οι εργαζόμενοι και οι περιοχές γύρω από τη ΛΑΡΚΟ?
Η σημερινή τροπολογία είναι ίδια με όλες τις προηγούμενες, ίδια με αυτή που κατέθεσε πριν από λίγες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι και ίδια και η πολιτική σας στη ΛΑΡΚΟ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σταμάτησε την παραγωγή και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις την απαξιώσατε. Αναλάβετε λοιπόν την ευθύνη. Πληρώστε εσείς τα σπασμένα. Οι εργαζόμενοι και οι περιοχές γύρω από τη ΛΑΡΚΟ δεν φταίνε σε τίποτα. Με τα σημερινά δεδομένα της ΛΑΡΚΟ, η τροπολογία που φέρατε πετά στην ανεργία τους εργαζόμενους σε εργολαβίες, πετά από τις βάρδιες και ελαττώνει εκ νέου το πενιχρό επίδομα στους υπόλοιπους, βάζει λουκέτο στη ΛΑΡΚΟ για να παραδοθεί στο νέο ιδιοκτήτη καθαρή από εργαζόμενους. Αλλά λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο. Οι εργαζόμενοι θα την κάνουν και αυτή την τροπολογία κουρελόχαρτο, όπως κάνανε όσα ψηφίσατε μέχρι σήμερα. Αυτή την τροπολογία οι εργαζόμενοι και οι κοινωνίες γύρω από τη ΛΑΡΚΟ με όρους μαζικούς, αγωνιστικούς, αποφασιστικούς σας την έχουν επιστρέψει πολλές φορές μέσα στα τελευταία 4 χρόνια. Τελευταία φορά μάλιστα ήταν την Κυριακή που πέρασε. Η ανανέωση που κέρδισαν με τους αγώνες τους θα αξιοποιηθεί για την κλιμάκωση του αγώνα μέχρι να υλοποιηθούν τα τίμια και δίκαια αιτήματά τους. Σε αυτή τη βάση το ΚΚΕ θα συνεχίσει να είναι δίπλα τους. Σας καλεί να τροποποιηθεί η τροπολογία στη βάση του ψηφίσματος που βγήκε μέσα από τη μεγάλη σύσκεψη φορέων την Κυριακή που πέρασε, την οποία και καταθέτουμε στα πρακτικά. Αυτό το δρόμο της ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, τον προχωράτε στη ΛΑΡΚΟ χέρι-χέρι. Όπως και συνολικά με τα νομοθετήματα που κατά κύριο λόγο τα ψηφίζετε όλοι σας, πάνω στα οποία βλέπουμε και αντίστοιχες διευθετήσεις, διορθωτικές διατάξεις στο παρόν νομοσχέδιο. Όπως για τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης, για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ώστε να μην ξεφύγει κανένας από την προώθηση των απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων. Όπως για παράδειγμα στα πανεπιστήμια, με την επιτελική δομή που περιγράφεται στο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη προώθηση της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια, όπως διαβάζουμε στο κείμενο, ένας έβυχος τίτλος για να καλύψει τους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς που έχετε ανακοινώσει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Με τις αλλαγές στην οργάνωση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ο μεγάλος όγκος του ανοίγματος που έχετε κάνει, ώστε να ανοίξουν και μεγάλες business οι επιχειρηματικοί όμιλοι, ξεκοκαλίζοντας φυσικά τη λαϊκή περιουσία, σας κάνει να συγκροτείτε μια νέα, πιο ευέλικτη οργανωτική δομή. Με τις αλλαγές στη λεγόμενη υπηρεσία δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, άλλος ένας παραπλανητικός τίτλος που έχετε βρει για να καλύψετε το μαύρο και άραχνο της στρατηγικής της πράσινης μετάβασης. Προχωρώντας παραπέρα, το έγκλημα με την απολιγνητοποίηση και την καταστροφή των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, καταδικάζοντας σε ενεργειακή φτώχεια το λαό, με το νέο σύριαλ αυτό με τους χρωματιστούς λογαριασμούς, που όμως όποιο χρώμα και αν διαλέξεις, χαμένος θα είσαι σίγουρα. Εκτός αν θεωρείτε κέρδος για τον καταναλωτή, να εύχεται να γίνει πόλεμος για να ακριβήνει ο λογαριασμός του γείτονα, με βάση και τις δηλώσεις του κυρίου Σκυλακάκη. Αλλά αυτό επιτάσσουν τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και οι εφοπλιστές της χώρας. Κατά κύριο λοιπόν, τέτοιου είδους διορθώσεις και εκκρεμότητες περιλαμβάνει το παρόν νομοσχέδιο, βέβαια με ξεκάθαρο το ποιος καλείται να πληρώσει για την ανάπτυξή σας. Και σε αυτό το δρόμο της ανάπτυξης είστε όλοι αλφαδιασμένοι, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Τι αντιπαράθεση να κάνετε μεταξύ σας? Βλέπουμε την αντιπαράθεση που γίνεται, για παράδειγμα, στο ζήτημα της ανάπλασης ΑΕ. Με αφορμή την τροπολογία που περιλαμβάνει στο σημερινό νομοσχέδιο. Αν θα είναι η Κίνα ή τα άλλα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν θα πρέπει να έχει πανελλαδικό χαρακτήρα ή τοπικό αυτή η εταιρεία. Κουβέντα όμως για την ταμπακέρα, στην οποία όλοι σας συμφωνείτε ότι πρόκειται για εταιρεία που συμβάλλει στην ιδιωτικοποίηση των ελεύθερων χώρων και στην παράδοση στο κατασκευαστικό κεφάλαιο για τουριστικές υποδομές και άλλες εγκαταστάσεις, όπως για διακίνηση εμπορευμάτων κτλ., καταδικάζοντας τα λαϊκά στρώματα σε απόλυτη αδυναμία κάλυψης στοιχειωδών αναγκών, όπως διασφάλιση του μικροκλίματος, χώρους λαϊκού αθλητισμού και αναψυχής. Μαζί με υποδομές που κατασκευάζονται με συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα που μεταφράζονται σε τεράστια κέρδη για τους ομίλους, με πανάκριβες υπηρεσίες για τα λαϊκά στρώματα. Εταιρεία με εργαζόμενους με εργασιακές σχέσεις λάστιχο, σε εργασιακή ομοιρία, που βέβαια θα μπορεί να παίρνει τη λαϊκή περιουσία και να τη χρησιμοποιεί ως μέσο οικονομικής εκμετάλλευσης. Αυτά δεν σας ενοχλούν.
Η συζήτηση που κάνετε είναι για το ποιος θα είναι ο μεσάζων για τις business των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος του λαού. Αντίστοιχη αντιπαράθεση κάνετε και πάνω σε άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου που έχουν σαφές ταξικό αντιλαϊκό πρόσημο, φυσικά αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής σας κατεύθυνσης, όπως για παράδειγμα το άρθρο 56, τροποποίηση του νόμου για την κατάργηση κυριακάτικης αργίας. Πόλη σας, εσείς τα φέρατε. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Και φαίνεται τώρα και τροπολογία, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο την απελευθέρωση του ανοίγματος των καταστημάτων της Κυριακής, ώστε να υλοποιείται άμεσα η απόφαση του Δημάρχου και να μην περιμένει ένα χρόνο που προβλεπόταν ως τώρα. Αυτό τώρα είναι ανάπτυξη για ποιον, για την κυριακάτικη αργία, για τον εμπορεπάλληλο, τον επαγγελματία αυτοαπασχολούμενο ή για τους μεγάλους εμπορικούς ομίλους. Άλλο παράδειγμα στο κείμενο που φέρατε, κύριε της κυβέρνησης. Στο άρθρο 74, η ρητή εντολή προς το Πανεπιστήμιο Πατρών να έχει προχωρήσει την παράδοση της καθαριότητας του Ιδρύματος σε εργολάβο μέχρι το Μάρτι του 24 και η ρητή επίσης απαγόρευση να μετατρέψει τις συμβάσεις των ήδη των εργαζομένων στην καθαριότητα σε αορίστου χρόνου. Δηλαδή, η ρητή εντολή να πεταχτούν στο δρόμο σε λίγους μήνες 90 οικογένειες. Για ποιον είναι η ανάπτυξη αυτό? Για τις οικογένειες των εργαζομένων ή για τον εργολάβο που θα κάνει την πίσνα του στο πανεπιστήμιο? Και δεν πρόκειται για παράταση, όπως πήγε να παρουσιάσει ο Υφυπουργός Οικονομίας στη συζήτηση στην Επιτροπή. Ξεκάθαρα, πετάτε στο δρόμο δεκάδες εργαζόμενους. Όχι ότι δεν έχετε βέβαια και άλλες διατάξεις, δεκάδες με παρατάσεις, μάλιστα κάποιες και χρόνιες, όπως με το αιώνιο, όπως έχετε καταντήσει όλοι σας, θέμα που υπάρχει με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Υπουργείου Οικονομίας και στην ΑΑΔΕ, που παρατείνετε τις συμβάσεις, αλλά αρνείστε να τους μονιμοποιήσετε. Την παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών για ένα τρίμηνο, ως μια από τις πολλές μεθόδους κάλυψης των τεράστιων κενών σε νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς προσλήψεις όμως. Τελειώσαν την ειδικότητά τους. Γιατί δεν προχωράτε σε προσλήψεις? Παρατείνονται οι συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού για 12 μήνες. Ενώ κατά άλλα η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν βρίσκει προσωπικό. Και ενώ στις μονάδες υγείας είναι τέτοιας έκτασης οι ελλείψεις, που ακόμα και να τους προσλάβει όλους, τα κενά θα εξακολουθήσουν να είναι τεράστια. Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού COVID-19 σε προνοιακούς φορείς. Δεν είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, αφού πρόκειται για εξάμηνες παρατάσεις. Στην τροπολογία που καταθέσατε πάλι τα ίδια. Βαφτίζετε έκτακτες ανάγκες την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των εγκληματικών ελλείψεων σε γιατρούς και καλείτε να ψηφίσουμε τι? Τους περιοδεύοντες γιατρούς και νοσηλευτές από μονάδα σε μονάδα, από περιοχή σε περιοχή? Και τι θα γίνει στις μονάδες από τις οποίες μετακινούνται, που είναι επίσης υποστελεχωμένες? Εμείς λέμε τώρα να μετατραπούν οι επικουρικές σχέσεις σε μόνιμες σχέσεις εργασίας. Και να υπάρξει τώρα ανοιχτή προκήρυξη για όσους θέλουν να εργαστούν στις δημόσιες μονάδες υγείας πρόνοιας, με μοναδικό κριτήριο τα τυπικά προσόντα. Να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι και να πάψει το έσχος των συμβάσεων και της ομοιρίας. Οι αριθμοί που χίλιο ανακοινώνεται για την υγεία, ανακοινώσατε και σήμερα, δεν επαρκούν να καλύψουν ούτε τις αποχωρήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια, πόσο μάλλον τα τεράστια κενά. Φαίνεται για άλλη μια φορά διάταξη που παρατείνει τον εργάσιμο βίο σε όλους τους γιατρούς μετά τα 67 χρόνια. Επικαλείστε τις ανάγκες, αλλά δεν σχεδιάζετε έγκαιρα τις προσλήψεις, δεν κάνετε προσλήψεις. Που πέρα από όλα τα άλλα, επιδεινώνετε με αυτόν τον τρόπο και το στοιχείο του γυρασμένου ιατρικού προσωπικού, τη μη ομαλή μετάδοση της επιστημονικής εμπειρίας στους νεότερους γιατρούς και φυσικά με τις προφανείς δυσκολίες στην άσκηση του απαιτητικού ιατρικού έργου, εφημερίες κτλ., λόγω της μείωσης των φυσικών αντοχών κτλ. Και για όλες τις παρατάσεις επικαλείστε 3 χρόνια μετά την πανδημία. Επιχείρημα και αντιεπιστημονικό και επικίνδυνο. Τα ίδια και στις διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού. Με τη συνέχιση του λεγόμενου εξυγχρονισμού της λειτουργίας των μουσείων και τη μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ώστε να οδηγηθούν σε μια πιο ευέλικτη μορφή για την παραπέρα εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τη δίθεν τάξη που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, όπως επιχειρεί να βάλει στα αρχαιολογικά έργα τις έρευνες και τις αρχαιολογικές εργασίες, αλλά χωρίς να καταργήσει το καθεστώς ομοιρίας των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μέσω του Μητρώου Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών και για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού φορείς. Δίνοντας άλλη μια παράταση, δίνεται παρατάσεις από την 1η-1η του 20. Τελικά, τι είναι αυτό το Μητρώο, εργαλείο τάξης ή εργαλείο κόφτης και ενίσχυση της ομοιρίας των εργαζομένων στα αρχαιολογικά έργα? Τα ίδια και για τους εργαζόμενους στην υπηρεσία
και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και στις 4 υπηρεσίες μετανάστευσης της Ελλάδας που εξυπηρετούν σχεδόν 350.000 ανθρώπους, υπάρχουν 150 μόνιμοι υπάλληλοι και 65 συμβασιούχοι. Η έκδοση αδειών διαμονής είναι στην καλύτερη περίπτωση 1,5 χρόνο πίσω και φτάνει μέχρι και 2,5-3 χρόνια. Επιδίδονται λιγμένες άδειες. Μονιμοποιήστε όλους αυτούς τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε διαρκή ομοιρία. Κανείς να μην χάσει τη δουλειά του, λέμε εμείς, εν ώψη της πλήρωσης των θέσεων με το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Είναι άνθρωποι με πολύτιμη πείρα στη δουλειά τους, καλύπτουν πάγιες διαρκής ανάγκες σε ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Αλλά δεν το κάνετε ούτε εδώ. Τι κάνετε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων? Κάτω από την πίεση των αντιδράσεων, τις περισσότερες φορές προσπαθείτε να κερδίσετε χρόνο, αλλού με συνεχόμενες παρατάσεις, αλλού με ψευτοδιορθώσεις. Ομολογία της ανικανότητάς σας να καλύψετε υπαρκτές και επίγουσες ανάγκες. Ανικανότητα, που δεν είναι αποκλειστικό σας προνόμιο. Όλοι όσοι ήταν στις κυβερνητικές θέσεις όπως εσείς θα έχουν το ίδιο πρόβλημα εξαιτίας αυτής της κοινής σας στρατηγικής αντίληψης, που όλα τα υποτάσσει στην κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων του κεφαλαίου. Ταυτόχρονα είναι και ομολογία όμως ότι δεν εγκαταλείπετε την προσπάθεια να προχωρήσετε σε κατάργηση δικαιωμάτων, ότι καιροφυλακτείτε σε ό,τι έχει να κάνει με τα λαϊκά δικαιώματα και τις ανάγκες. Γιατί για τους επιχειρηματικούς ομίλους εκεί δίνετε ρέστα. Εκεί αποδεικνύεται η επιλεκτική ικανότητά σας. Για παράδειγμα, φέρνετε στο νομοσχέδιο άρθρο για τη μη υποχρέωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας στα ιδιωτικοποιημένα ναυπηγεία ελευσίνας. Εκεί δεν έχει κουβέντα για το δημοσιονομικό κόστος. Εκεί δεν μπλέκονται οι υποθέσεις στα δίκτυα της γραφειοκρατίας ή στην αναρμοδιότητα και ούτω καθεξής. Αλλού τα θυμάστε αυτά. Αλλά βλέπετε άλλο η ΟΝΕΞ και η Attica Group και άλλο οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, οι αγρότες στο αστικό κράτος σας. Για τον επιχειρηματικό όμιλο, η απαλλαγή από ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα είναι αναπτυξιακό εργαλείο. Τα ναυπηγεία είναι εκτός χρηματοδότησης, μας είπε ο Υφυπουργός Οικονομικών στην Επιτροπή. Δεν μπορούν να πάρουν επιχορήγηση οι καημένοι. Οπότε κάτι πρέπει να πάρουν. Αλλά αν ήταν κανένας επαγγελματίας και ζητούσε να μην έχει φορολογική ενημερότητα ή ασφαλιστική ενημερότητα, θα το λέγατε φοροφυγά, κλέφτη που ζει σε βάρος των άλλων. Δεν ζητάτε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα από τον όμιλο, αλλά δεν δίνετε επίδομα μητρότητα στις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες επιστήμονες που δεν έχουν ενημερότητα. Γι' αυτό λέμε ότι και στο παρόν νομοσχέδιο, αν και νομοσχέδιο εκκρεμωτήτων, εκφράζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των άρθρων του το περιεχόμενο της δικής σας ανάπτυξης. Αυτή που διαφημίζεται καθημερινά ως επιτυχής πορεία των οικονομικών, αποτέλεσμα της πολιτικής σας. Βέβαια, οι εργαζόμενοι έχουν πλούσια πείρα σχετικά με το πώς διασφαλίστηκαν οι λεγόμενες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής σας, τα ρεκόρ επενδύσεων, τα ρεκόρ κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, με το ξεζούμισμά τους, τα ωράρια λάστιχο, την επιδείνωση των συνθήκων εργασίας και την ισοπαίδωση των δικαιωμάτων τους, με το έγκλημα των τεμπών, την ανύπαρκτη πολιτική προστασία, αντιπυρική, αντιπλημμυρική θωράκιση, την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια. Με τη συμμετοχή στο σφαγιασμό λαών, όπως τώρα στην Παλαιστίνη, γενικότερα με τη συμμετοχή στους επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, για χάρη των οποίων και στο παρόν νομοσχέδιο εξουσιοδοτείται τον Υπουργό Οικονομίας στο άρθρο 41 να υπογράψει τη Συμφωνία Συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία. Με τα χρήματα ποιου? Υποθηκεύοντας την ασφάλεια ποιου? Στην πραγματικότητα λοιπόν, οι μόνοι που έχουν λόγο να πανηγυρίζουν για τις κυβερνητικές επιτυχίες είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, που πέραν όλων των άλλων τους βγάζετε και από τη μήγα ξύγκη. Ακόμα και σε αυτό το νομοσχέδιο σκούπα. Ακόμα και από αυτό φέρνετε αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου με αύξηση των μελών από 7 σε 9, με τη συμμετοχή, όπως γράφεται μέσα, και 2 δωρητών των ενόπλων δυνάμεων. Και ως γνωστό, αυτοί οι δωρητές συνήθως είναι τι? Μεγάλοι επιχειρηματίες που στο πλαίσιο της κερδοφόρας διαχείρισης περιουσίας τους βάζουν και στο πλάνο και καμιά δωρεά. Και φυσικά η πρόταση αυτή κινείται στην κατεύθυνση πια της σταδιακής παράδοσης και του Πολεμικού Μουσείου στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Δεν θέλετε να αφήσετε ούτε χλωρό κλαρί που να μην το σακατέψει η καπιταλιστική κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα. Εμείς λέμε λοιπόν ξανά, όπως είπαμε και στις επιτροπές,
Το νομοσχέδιο αυτό πολυθεματικό, που λύνει εκκρεμότητες προηγούμενων ρυθμίσεων, αναδεικνύει την αντιλαϊκή, ταξική, βάρβαρη όψη της δικής σας αντίληψης για την ανάπτυξη, τα σοβαρά διέξοδα της δικής σας στρατηγικής όλων σας, συμπληρώνοντας συγκεκριμένα νομοθετήματα του προηγούμενου διαστήματος, τα οποία τα ψηφίσατε κατά 50 μέχρι και 70% και από μεριάς εσάς, κύριοι και κυρίες του ΠΑΣΟΚ, και από μεριάς του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά δεν διορθώνονται ούτε με 1000 νομοσχέδια σκούπα. Μόνο ανατρέπονται στο δρόμο του αγώνα της οργανωμένης μαζικής λαϊκής πάλης. Σας ευχαριστώ.